Φιλοξενούμενός μας είναι ο Ορέστης Γιώβας, ο γνωστός ηθοποιός. Να συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας. Ορέστη, καλώς ήρθες. Με την πανδημία τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Τι με προβληματίζει? Νομίζω ότι προβληματίζει όλους τους ανθρώπους. Πώς αυτή η κατάσταση θα εξελιχθεί, πώς θα επηρεάσει την κοινωνική δομή που την έχει επηρεάσει νομίζω ήδη και δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει και απόλυτα σε μια κανονικότητα. Με προβληματίζει το ότι η κυβέρνηση και όχι μόνο εδώ, νομίζω, εκμεταλλεύεται το γεγονός της πανδημίας. Εκμεταλλεύεται το γεγονός της μη συγκέντρωσης πληθυσμού που δεν επιτρέπει και τις διαδηλώσεις και το να ζητάνε οι άνθρωποι πράγματα καλύτερα για την διαβίωσή τους. Και νομίζω ότι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και βλέπουμε ότι περνάνε και πράγματα, αρχίζουν να περνάνε πράγματα που δεν είναι προς το συμφέρον μας. Στο χώρο τον δικό σας, στο χώρο των καλλιτεχνών, πώς έχουν τα πράγματα, τι γίνεται με τα μεροκάματα? Τα επιδόματα, θα μιλήσω γι' αυτό πρώτα, γιατί η εικόνα που έχω εγώ όσον αφορά το δικό μου κύκλο είναι καλή, ενώ από την άποψη των επιδομάτων. Δηλαδή έχουν δοθεί σε αρκετούς ανθρώπους με τις προσπάθειές μας και εμάς, με αυτά που ζητούσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή στο δικό μου κύκλο δεν έχω κάποιον που δεν πήρε επίδομα. Αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν μπορούν να το πάρουν λόγω του ότι δεν. Ας πούμε, υπήρχε πολύ μαύρη εργασία στο δικό μας χώρο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δούλευες. Το επίδομα φτάνει, είναι αρκετό? Φυσικά τώρα τα 534 ευρώ δεν είναι χρήματα διαβίωσης καθόλου. Δηλαδή, αν έχεις ένα ενίκιο, μόνο ένα ενίκιο να έχεις, θα είναι το λιγότερο 200 ευρώ. Άμεσα είσαι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα για να επιβιώσεις με αυτά τα χρήματα. Όπως και εγώ είμαι σε αναστολή, δηλαδή εργασίας. Και παίρνω επίδομα. Τώρα, επειδή εγώ ενδιαμέσως έκανα και κάποιες άλλες δουλειές, δηλαδή θα μιλήσω από μένα για το πώς μπορώ να τα καταφέρω, ότι μπορώ να σταθώ ακόμα. Δηλαδή έχω κάποια χρήματα, πήρα την επιστροφή προκαταβολής φόρου, βγήκαν κάποια χρήματα, δηλαδή δεν μπορέσω να ζήσω. Γιατί δεν έχω κάποιο άλλο βοήθημα, οπότε μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Δεν έχω δηλαδή κάποιο ενίκιο να λαμβάνω ή περιουσιακά στοιχεία τέτοιου είδους. Οπότε μέχρι στιγμής είμαι καλά. Αλλά είναι ίσα-ίσα για επιβίωση αυτά τα χρήματα. Τα βλέπεις λιγάκι πιο αισιόδοξα για το 2021. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας για το νέο έτος? Αυτό είναι ένα κομμάτι που με προβληματίζει, η διεκδίκηση. Δηλαδή, εμάς ο δικός μας ο χώρος είναι. Είμαστε λίγο πιο διεκδικητικοί, γιατί το επάγγελμά μας είναι δύσκολο και θέλει διεκδίκηση σαν επάγγελμα. Δηλαδή, είμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση εργασίας, οπότε είμαστε πιο διεκδικητικοί στα πράγματα που θέλουμε. Αυτό που με στενοχωρεί είναι οι άνθρωποι που δεν διεκδικούν γενικώς. Βλέπω ότι η κατάσταση στην εργατική τάξη, ας πούμε αυτή, στην εργασία, πάει από το κακό στο χειρότερο. Δεν έχει καμία βελτίωση. Έχει μόνο κατηφορική πορεία. Από το 1, για να μην μιλήσουμε από το 10 και μετά τι γίνεται. Αλλά από το 1 ήδη θυμάμαι όλο και να γίνονται περικοπές. Όλο και να παίρνουμε λιγότερα χρήματα στην ίδια εργασία, ας το πούμε. Εκεί μπορείς να το συγκρίνεις. Ο δικός μας ο κλάδος πιστεύω θα αργήσει πολύ να ανακάμψει λόγω του φόβου που υπάρχει για τη συγκέντρωση πληθυσμού, ο οποίος είναι τελείως αβάσιμος και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κακό που μας κάνουν εμάς, γιατί ήταν από τους χώρους που τηρούνταν τα μέτρα με τεράστια ευλάβεια και με τεράστια αυστηρότητα. Δηλαδή, όσο λειτουργούσαν τα θέατρα εν μέσω πανδημίας, όλοι είχαν να πούν γι' αυτό, για το πόσο αυστηρά ήταν τα μέτρα. Προσωπικά νιώθω ότι είμαι σε μια φάση που θέλω να αγωνιστώ περισσότερο για πράγματα, γιατί νομίζω ότι όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα από εκεί ξεκινάνε, από το πόσο πιέζεσαι και πόσο αντιδράς αυτή την πίεση. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι μόρφωση. Νομίζω είναι και στάση ζωής, που μπορεί να προέρχεται από τη μόρφωση.